Με το αριστερό μπήκε η τουριστική σεζόν για τα τουριστικά καταλήμματα της Ανατολικής Κρήτης, καθώς οι πληρότητες κινούνται σε χαμηλά επίπεδα. Για τον Μάιο οι πληρότητες είναι πάρα πολύ χαμηλές προς το παρόν. Περιμένουμε όλοι και ελπίζουμε στο last minute, αλλά η εικόνα είναι πάρα πολύ χαμηλή σε πληρότητες. Οι αριθμοί είναι πολύ χαμηλοί για τα δικά μας, την πλειοψηφία να το πω σωστά, των δικών μας καταλήμματων. Υπάρχει μια διαφοροποίηση ανάλογα με την περιοχή και ανάλογα τον τύπο καταλήμματος, γιατί οι επισκέπτες στέλνουν κάτι το ιδιαίτερο ανάλογα την περιοχή, όπως είναι η Νότια Κρήτη ή οι πολυτελείς κατοικίες και οι βίλες που έχουν πληρότητες νωρίτερα. Είναι κάτι που είναι ιδιαίτερο ανησυχητικό, γιατί το ενδιαφέρον που υπάρχει στην αγορά και με τον κόσμο που δείχνει ενδιαφέρον για την Κρήτη και το τόσο ψηλά έχουν κρατήσει τον πύχη, τον υγειονομικό, και περιμέναμε πολύ περισσότερες πληρότητες. Έχουμε απώλειες. Ο Γιώργος Χριστοδουλάκης αναφέρθηκε στο μεγάλο ανταγωνισμό καθώς και στις διεκδικήσεις του κλάδου, μεταξύ αυτών η ενεργειακή αναβάθμιση των τουριστικών καταλήμματων. Γιατί είναι ένα κομμάτι που πληγώνει πάρα πολύ τον κλάδο, δηλαδή αν δεν ενταχθούμε σε κάποιο πρόγραμμα ΕΣΠΑ για την ενεργειακή αναβάθμιση στα αμέσως τους προσεχούς μήνες, τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ δύσκολα γιατί έχουν ανέβει πάρα πολύ τιμές στην ενέργεια. Ο κίνδυνος που διακυβεύεται για μένα προσωπικά είναι ότι έχουμε ματώσει τόσα χρόνια για να δημιουργήσουμε τους επαναλαμβανόμενους πελάτες για το νησί μας. Αυτό λοιπόν για να διατηρηθεί πρέπει να έχουμε και τα χέρια να συνεχίσουμε να έχουμε όλες τις παροχές που πρέπει, να έχουμε υψηλές παροχές. Την ίδια ώρα τα μηνύματα είναι ενθαρρυντικά για τους μήνες αιχμής στα τουριστικά καταλήμματα, όπως φωτογραφίζουν τα στοιχεία των προκρατήσεων, ωστόσο μεγάλο αγκάθι παραμένουν οι ελλείψεις σε προσωπικό, κυρίως σε καμαριέρες. Η βασική θέση που χρειάζονται όλοι οι εργαζομένοι είναι η θέση της καμαριέρας. Η παροχή αυτή είναι μια πολύ δύσκολη παροχή. Είναι μια παροχή που απαιτεί εξειδικευσή, εκπαίδευση κτλ. Δεν υπάρχουν εκπαιδευμένα άτομα. Στο high season οι προκρατήσεις είναι πάρα πολύ καλές, οι κρατήσεις πηγαίνουν πάρα πολύ καλά και σε σχέση με πέρυσι, συγκριτικά, είναι σε πάρα πολύ ψηλό επίπεδο. Αντιθέτως, στα μεγάλα ξενοδοχεία οι πληρότητες αγγίζουν το 80 με 90%, ενώ στις αρχές Μαΐου θα ανοίξει το σύνολο των ξενοδοχείων. Πάει αρκετά καλά. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα έχουμε κάποιο γεγονός, και αν δεν έχουμε κάποιο γεγονός θα πάμε πολύ καλύτερα και από το 19 και από το 22 και σε κόσμο και σε εισπράξεις. Από τον επόμενο μήνα απογειώνεται ο κρητικός τουρισμός με την άφιξη 90 περίπου τσάρτερ σε καθημερινή βάση στο αεροδρόμιο Ηρακλείου Νίκος Καζαντζάκης, με τον αριθμό να εκτοξεύεται στις 120 πτήσεις στα Σαββατοκύριακα.